Να έρθω πιο κοντά. Μέχρι πού μπορώ να πάω? Μέχρι εκεί. Α, στα φώτα, στα φώτα, στα φώτα. Hello, τι κάνετε? Πού να κοιτάω πιο πολύ? Γραφή, βλέπω κόκκινο. Δεν βλέπω κόκκινο. Τρέχω κι εγώ. Ωραία. Hello, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε! Σήμερα το Hero Product είναι τα σορτσάκια, γιατί έχουμε Ιούνιο καλοκαίρι, σε πρέπει να δούμε τι θα φοράσουμε στις διακοπές. Πριν αρχίσω να σας δείχνω όμως τις προτάσεις, τι θα σας πω, κάντε εγγραφή στο κανάλι της Funky Buddha για να μην χάνετε τα υπόλοιπα βίντεο, γιατί είναι και άλλοι ωραίοι creators, και εννοείται μπορείτε να τους ακολουθήσετε και στο Instagram για να βλέπετε όλα τα sneak peeks. Πάμε λοιπόν να δούμε τις προτάσεις. Εγώ για αρχή ξέρετε τι θέλω να πω ρε παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που τα σορτσάκια έχουν αρχίσει να γίνονται 3, 5, 10 εκατοστά πιο μακριά και έχουν πλέον τη μορφή βερμούδας και δεν νιώθεις τόσο άβολα, γιατί στην Ελλάδα ποιο είναι το κακό, ότι βγαίνεις ωραία και έχει 10 βαθμούς, είναι χειμώνας και ξαφνικά την επόμενη μέρα βγαίνεις και έχει 37 βαθμούς! Οπότε δεν έχεις περάσει την άνοιξη, αυτό το μεταβατικό το ωραίο στάδιο που λες «Οκ, θα βάλω ένα κάπρι» και μετά το πηγαίνεις λίγο σταδιακά και φτάνεις στο shorts. Πηγαίνεις από το καλσόν και το τζιν, το κάνεις και εσύ φιλενάδα και μετά ξαφνικά τσουπ, shorts και λες «Όπα παιδιά, πολύ εκτεθειμένη». Εγώ νιώθω πολύ άβολα. Την πρώτη φορά που βάζω σορτσάκι έξω, θέλω να είναι κάτι πιο μακρύ. Και σήμερα αυτά θα σας δείξω. Τα καλά διάλεξα να σας δείξω και είναι όλα εννοείται denim, σορτσάκια, βερμούδες. Για αρχή έχω εδώ πέρα το αγαπημένο μου. Που είναι και λίγο φαρδί και δεν νιώθεις άβολα, κυρίως όταν πας να κάτσεις. Νιώθω ότι αυτό το βίντεο θα το καταλάβουν μόνο οι κοπέλες. Συγγνώμη, αγόρια της παρέας, εάν μας βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα το σορτσάκι το έχω βάλει επειδή είναι κάπως πιο φαρδί και λέω, ξέρεις τι, με ξέρετε τώρα εμένα όσο βλέπετε το κανάλι μου, είμαι baggy on baggy on baggy, όσο πιο φαρδιά τόσο πιο άνετα. Γι' αυτό μου αρέσουν και όλα στα ρούχα της Funky Buddha, γιατί είναι άνετα και ωραία και στυλάτα και funky, το λέει και η λέξη. Και το έχω συνδυάσει από πάνω με denim on denim για να κάνουμε έτσι αυτή την ωραία την εναλλαγή, που είναι το ίδιο ύφασμα εννοείται, αλλά είναι και διαφορετική απόχρωση, οπότε δίνεις και μία διαφορετική δομή. Εντάξει, τώρα άμα θέλουμε να κάνουμε και λίγο styling, βάζεις και λίγο χρωματάκι, αυτά τα καπελάκια, τα μπάκετ που είναι της μόδας, ή απλά το αφήνεις έτσι και είσαι απλή, χαλαρή, καθημερινή και πηγαίνεις σαν Έμιλι και την έχεις το μαλλί φιλενάδα και λες κοίταξε τι ωραία που είναι το σορτσάκι μου. Εμένα, είπαμε, αυτά τα μπάκι μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά θα μου πεις, μωρή Βενετία, έχουμε 37 βαθμούς. Οπότε θα σου δείξω και μια άλλη εναλλαγή, λίγο πιο καθημερινή. Να πας για το καφέ σου, ρε παιδί μου, με το σορτσάκι και ένα απλό σνίκερ. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Να τη δεύτερη επιλογή, πιο απλό, πιο καλοκαιρινό και επειδή έχει αυτήν εδώ τη τσαχπινιά, ήθελα να σας το δείξω, γιατί κάθε φορά τα μακριά τα t-shirt δεν τα τσαλακώνουμε πάρα πολύ και μετά ούτε με σίδερο δεν το φτιάχνει. Οπότε κάνουμε εδώ πέρα έναν απλό κόμπο και δεν γίνεται αυτός ο περίεργος ο φραμπαλάς που το λέω εγώ, δεν ξέρω πάλι την λέξη. Τα λέμε έτσι, γιατί ξέρεις τι, είμαστε και χωριανοί εδώ πέρα στην παρέα. Και τσου, το έχεις έτοιμο, ε! Εντάξει, κοίταξε, εγώ αυτό θα το φορούσα με ένα τζόκι καπελάκι και καμία κοτσίδα και τίποτα πάνινα παπουτσάκια με καλτσούλες ψηλές, λίγο πιο αχ, το παίζω Avril Lavigne, αλλά δεν είμαι καθόλου. Και είναι λίγο η φάση 90s zeros που είναι trendy και γι' αυτό το διάλεξα να σας το δείξω. It's a crop top, but it's cute. Χάρη, τι κάνεις εκεί? Καλησπέρα. Εντάξει, να σας δείξω και ένα άλλο τσερτάκι που σας αρέσουν τα tank top. Πάλι διάλεξα κόκκινο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ φιλενάδα. Αλλά τώρα λέω να πάμε στην επόμενη μας επιλογή που είναι χρωματιστό σορτσάκι. Ε, φεύγω. Α, όχι καλέ, θα βάλω και από πάνω. Και από πάνω λέω να βάλω κάτι λίγο πιο girlish, ίσως θα τα έλεγα λίγο πιο ρομαντικό, για να πάω σε ένα ρομαντικό δείπνο με το αγόρι σου. Θέλω να βάλω αυτό εδώ το σετάκι που το ξέρω ότι, εντάξει, ίσως σκάσες με πουκάμισο, αλλά μπορείς να το φορέσεις απλά το βράδυ. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Γεια σας! Πότε είναι το βραδινό ραντεβού για φαγητό? Έχουμε κλείσει στις 9. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου σετάκι μάλλον για σήμερα. Βασικά δεν τα έχω δοκιμάσει καν, αλλά νιώθω ότι θα είναι, επειδή λατρεύω να συνδυάζω αυτά τα τύπου τα στενά, τα κορσεδάκια, που είναι πάρα πολύ της μόδας, αλλά δεν μπορείς να βάλεις τον κανονικό κορσέ, οπότε βάζεις μία παραλλαγή, νάτι. Και από κάτω έχουμε φυσικά το denim shorts που είναι χρωματιστό, σε μορφή βερμούδας, οπότε κάνεις τις στροφές σου. Είναι σαν να φοράς φουστίτσα βασικά όταν είναι έτσι πιο φαρδί. Και νιώθεις άνετα. Και χορεύεις και δεν ξέρω, τα κορίτσια καταλαβαίνουν, χορεύεις άνετα. Να το λοιπόν το σετάκι, σίγουρα θα είναι από τα αγαπημένα μου για σήμερα. Θέλω να κάνεις λίγο άκρη, να δω το monitor γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το θαυμάσω λίγο με τα φώτα. Γεια σας. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ.
μπορώ να το κρατήσω για το υπόλοιπο βίντεο. Και τώρα εννοείται καλοκαίρι και μπριμέ πάνε μαζί που είναι έτσι κάπως πιο funky. Εγώ όταν ακούω τη λέξη funky Buddha μου έρχεται στο μυαλό ένας πολύ στυλάτος Βούδας που φοράει μπριμέ που καμισάκι τέτοια φάση και γυαλιά ηλίου και αράζει στην παραλία πάνω σε ξαπλώστρα με ένα μοχίτο στο χέρι. Και σας λέω τόση ώρα για ρομαντικιά κουλουπού. Δεν είμαι και το ξέρετε, οπότε αυτή τη στιγμή μου λες, έλα τώρα Βενετία που είσαι εσύ ρομαντικιά. Βάλε τα μαύρα σου τα t-shirt και πήγαινε βόλτα για καφέ στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Άρα θα σας δείξω και κάτι πιο απλό και καθημερινό και έρχομαι να το δούμε παρέα. Ορίστε λοιπόν το outfit, μαύρα με μαύρα και μουσταρδί, εντάξει πεθαίνω φίλε μου, αλλά πεθαίνω. Αλλά το φορές αυτή τη φορά πάλι με μποτάκι, δεν με νοιάζει που θα μου πείτε στα σχόλια Βενετία γιατί φοράς αρβιλάκια κατά καλό καιρό, συχαίνω με τα πέδιλα. Αυτή η επιλογή εγώ τη σκέφτηκα να σας τη δείξω πιο πολύ για επιλογή που μπορείτε να το φορέσετε σε κάποιο φεστιβάλ. Το έχω σκεφτεί σε καμία ωραία ροκ συναυλία, ίσως με κάποιο σακίδιο πλάτη που μπορείς να το φορέσεις που να είναι μαύρο, να έχει τίποτα χρυσά ή ασημένια, ωραίες αγγράφες από πάνω, να το φορέσεις και με ασημένια. Χρυσά κοσμήματα, εγώ το φόρεσα με μία ασημένια. Γιατί δεν ξέρω, τελευταία μου αρέσουν πάρα πολύ τα ασημεία, οπότε εγώ είμαι εκεί. Ξέρεις, και άμα κολλήσω σε κάτι, μετά δεν το αλλάζω πολύ εύκολα. Εδώ πέρα το μεταξύ γράφει Wild Funky Soul. Νομίζω η Funky Buddha μόλις βρήκε ένα τέλειο όνομα για μπάντα. Πρέπει να πάρουν τα δικαιώματα. Είναι και μουσικόφιλοι εδώ πέρα οι φίλοι, οι Funky Buddha. Και τώρα θα σας δείξω μια άλλη επιλογή που είναι απλά μόνο chromatic και βάζεις μετά τα αξεσουάρ σου. Μπορείς να κάνεις και έναν ωραίο κότσο και να βάλεις μια ωραία παντάνα. Λέω να σας δείξω τώρα την τελευταία επιλογή. Το αγαπημένο μου shorts νομίζω είναι αυτό επειδή έχει αυτά τα ξέφτια. Πεθαίνω με τα ξέφτια, είναι ό,τι καλύτερο. Και περπατάς και κάνει αυτό το παιχνίδι σου. Θα σας το δείξω μετά. Έχουμε εδώ το σορτσάκι, έχω περάσει και μια ψάθινη που είναι πολύ έτσι trendy το καλοκαίρι και από πάνω. Τι εντόπισε εδώ πέρα το μάτι μου, φίλε Χάρη. Εντόπισε μία ψάθινη τσάντα. Οπότε θα την πάρουμε και αυτή, που είναι και τη μόδα αυτή τη λυσιδίτσα τώρα. Πού είσαι, εσύ, το ξέρει ότι είναι τη μόδα. Και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο καμισάκι. Πάμε. Είδα κάτι πολύ ωραία χέρια που φορούσε εδώ πέρα. Θα μου το δώσει για το βίντεο. Α, είναι Funky Buddha, καλέ, πού το ήξερε. Σας έλεγα πριν για συναυλίες, εγώ κάτι τέτοιο θα φορούσα αν ήμουν τραγουδίστρια. Τραγουδιάρα σε my rock band. Ποτέ. Εγώ με την αγριογαρίδα μου, ποτέ. Πού θα πάμε με αυτό το outfit? Θα πάμε σε καλοκαιρινό νησί, στη Σαντορίνη συγκεκριμένα, που θέλω πάρα πολύ να ξαναπάω. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο bar, αλλά νωρίς. Είναι το πρώτο, είναι το early drink που μάθαμε τώρα στο χωριό μου. Η συνθήκη είναι ή rock μπάντα ή απλά ποτό. Διαλέγεις και παίρνεις. Θα σας δείξω και μια ωραία τσαντούλα εδώ πέρα που κάνει. Το ακούς, το ακούς. Α, εδώ. Είναι από αυτές τις τσάντες που είναι πολύ της μόδας, αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο κοντούλα, θα πρέπει να το μαζέψουμε. Δεν είναι κάτι με τους κρίκους. Και θα πάει πιο στα μέτρα μου. Τι να φορέσω, παιδιά, αυτό ή αυτό, αυτό ή αυτό. Νιώθω ότι αυτό επειδή έχει λίγο γκλιτεράκι, αλλά αυτό θα μου πείτε επειδή είναι πιο casual και σας αρέσουν τα casual από ό,τι έχω καταλάβει. Συμφωνούν, πάω, πάω, πάω. Ορίστε και το τελευταίο outfit. Είναι πολύ casual για να πάτε, πιστεύω, για ένα καφεδάκι, για μία βόλτα. Εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου shorts εντωμεταξύ. Θα το δείτε σίγουρα και στο Instagram. Σίγουρα θα σας το ανεβάσω αυτό σε post. Γιατί το λυπήσαμε πάρα πολύ ώρα που το βλέπω εκεί στο background. Είμαι σε φάση. Μήπως μπορώ να το πάρω αυτό στο σπίτι. Το συνδύασα με λίγα χρυσά, γιατί δεν είναι ακριβώς λευκό. Έχει λίγο μπέζι ποτόνο. Και έβαλα κάποια χρυσά κοσμηματάκια έτσι για να το τονίσω λίγο παραπάνω. Αυτά είναι και πολύ της μόδας, τύπου δράκι, φίδια και τέτοια. Και εννοείται τα χρυσά ταιριάζουν πολύ και με το ψάχνω να έχετε υπόψη. Αυτές ήταν οι προτάσεις για σήμερα με τα σορτσάκια Παύλο Βερμούδες. Αυτό ίσως είναι το αγαπημένο μου. Σας το είπα για ακόμα μία φορά. Θα το δείτε σύντομα σε Instagram post. Εννοείται μπορείτε να κάνετε comment ποιο ήταν το αγαπημένο σας στυλ που φόρεσα σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε και εγγραφή. Όχι για να βλέπετε μόνο τα δικά μου τα βίντεο, αλλά γιατί έχουμε και άλλους creators εδώ στο κανάλι της Funky Buddha. Μπορείτε να την ακολουθήσετε και στο Instagram για να βλέπετε όλα τα μικρά sneak peeks, τι θα δείτε στη συνέχεια και άλλα τέτοια όμορφα. Και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σου!